Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Ο Φίλιππος έχει πάρει το αμάξι του και λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει να ανησυχεί την οικογένεια του. Καθώς δεν έχει πει σε κανέναν που σκόπευε να πάει, ο Λυκούργος προσπαθεί να καθησυχάσει την Χάιδο και τη Βασιλική, λέγοντάς τους ότι έφυγε επίτηδες χωρίς να ενημερώσει κανέναν, γιατί ήθελε να απομονωθεί και να σκεφτεί τι ακριβώς θέλει να κάνει στη ζωή του. Την ίδια ώρα μία ξαφνική αιμορραγία ταράζει την Ιουλία και ο Στάθης αγωνιά καθώς αισθάνεται, ανήμπορος να τη βοηθήσει αφού αυτή βρίσκεται στο σπίτι της στην Κηφισιά. Και αυτό στην Αρεόπολη. Η Ισμήνη απαντά στο εξώδικο και ενημερώνει την Αλκμίνη και την Αντωνία γραπτός ότι λύεται η συνεργασία τους, ενώ ταυτόχρονα τους καταβάλει και την αποζημίωση απόλυσης. Η ακραία αυτή η εξέλιξη της σοκάρει. Η Αθηνά δέχεται μία πολύ ευχάριστη έκπληξη όταν βλέπει ξαφνικά μπροστά της τον Τζον. Η επιστροφή του στην Αμερική, αλλά και η εξαφάνιση του από κάθε επικοινωνία μαζί της δεν προμήνυαν κάτι καλό για την σχέση τους, ωστόσο όλα ανατρέπονται, ο Τζον ανακοινώνει στην Αθηνά ότι γύρισε στη Μάνη για να εγκατασταθεί μόνιμα για να μείνουν για πάντα μαζί. Καθώς σκοπεύει να την παντρευτεί, αν φυσικά δεν έχει και η ίδια αντίρρηση, κάνοντας την να πετάει από χαρά. Μόνο μελανό σημείο στην ευτυχία της η Φιλιό, που δεν φαίνεται να χαίρεται καθόλου με αυτή την εξέλιξη και το ενδεχόμενο να μπει τρίτος άνθρωπος στο σπίτι τους. Η Αλκμίνη και η Αντωνία πηγαίνουν στο σπίτι της Ισμήνης για να ζητήσουν συγγνώμη για το εξώδικο που της έστειλαν και τις απειλές τους. Αλλά η κατάσταση δεν αργεί να ξεφύγει και ο Κωνσταντίνος εξοργισμένος της πετάει έξω. Η Αμαλία δεν μπορεί με τίποτα να δεχτεί ότι η Μαργαρίτα δεν την θέλει για βοηθό στην εταιρεία της οικογένειας και την προειδοποιεί ότι έχει σκοπό να επιβάλλει την επιθυμία της ότι και αν σημαίνει αυτό, απειλώντας την άμεσα, καθώς αυτή είναι η γυναίκα του ιδιοκτήτη ενώ η Γεωπόνος υπάλληλος. Στο μεταξύ ο Κουράκος ενημερώνει την Χάιδο και την υπόλοιπη οικογένεια του ότι το κινητό του Φίλιππου δεν μπορεί να εντοπιστεί. Και τα πράγματα παίρνουν δυσάρεστη τροπή για την οικογένεια. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!